Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το θέμα του θανάτου του μετεωρολόγου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είναι μετεωρολόγος ο άνθρωπος. Λέει τον καιρό, αλλά είναι μετεωρολόγος. Δεν γνωρίζω. Γιατί όσοι λένε τον καιρό δεν σημαίνει ότι είναι μετεωρολόγος. Μαθηματικός είναι σίγουρα. Μαθηματικός είναι σίγουρα. Okay. Ναι. Λοιπόν, του κύριου δεν έχει σημασία, μικρή σημασία έχει τώρα. Είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Γιάννης Καλιάνος. Για την απώλεια του πατέρα του έχει μιλήσει στις κάμερες και στην εκπομπή μας. Θα τον ακούσουμε τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι παίρνει μια πολύ περίεργη τροπή η υπόθεση αυτή. Διότι φαίνεται ότι ο κύριος Καλιάνος σκοπεύει όντως αυτό που έλεγε να το κάνει, να κινηθεί νομικά. Και μαθαίνω ότι, όχι μαθαίνω, είναι δεδομένο, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Πήρε έναν από τους καλύτερους ποινικολόγους στην Ελλάδα, τον κύριο Κούγια. Το έχουμε πει. Συμφωνείς, διαφωνείς με τον Κούγια, στα δύσκολα τον παίρνεις. Άρα για να πάρει τον Κούγια ο Καλιάνος, προφανώς θέλει να κυνηγήσει πάρα πολύ τους γιατρούς, θεωρώντας ότι έκαναν πολλά ιατρικά λάθη. Το ένα είναι αυτό. Όμως προσέξτε τι γίνεται. Και η άλλη πλευρά. Η πλευρά των γιατρών και συγκεκριμένα ενός γιατρού που κατηγορείται, ενός αγκιοχειρουργού, μίλησα με το περιβάλλον του χθες και έχω να σας πω πληροφορίες και από εκεί. Πήρε και αυτή η πλευρά έναν εξαίρετο ποινικολόγο, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Άρα βλέπετε ότι θωρακίζονται, διότι αναμένεται να γίνει μια μεγάλη νομική μάχη για το αν υπήρξε ιατρικό λάθος ή όχι στην περίπτωση της απώλειας του πατέρα του Γιάννη Καλιάνου. Λοιπόν, εχθές πετύχαμε τον Γιάννη Καλιάνο στο αεροδρόμιο, την ώρα που ερχόταν από την Κύπρο ο αδερφός του. Έκανε δηλώσεις στην εκπομπή μας και συνολικότερα σε κάμερες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, παιδιά. Μόνο οι άνθρωποι που έχουν χάσει τον άνθρωπό τους μπορούν να κατανοήσουν πώς ακριβώς νιώθω εγώ τώρα. Όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν ελαφρά την καρδία την περίπτωση του πατέρα μου θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Προφανώς θα γίνει ΕΔΕ και θα κληθούν να απαντήσουν και οι αρμόδιοι γιατροί. Και αυτοί οι οποίοι την περίπτωση του πατέρα μου την είδαν πάρα πολύ χαλαρά, δυστυχώς, αλλά έρχεται η σειρά τους. Δεν τα βάζω με κανέναν Άδωνη και δεν τα βάζω με κανέναν υπουργό και με κανένα εσύ. Τα βάζω με συγκεκριμένους ανθρώπους, ο διοικητής του νοσοκομείου, ο υποδιοικητής του νοσοκομείου και ο καθηγητής αγκιοχειρουργικής μου είπαν ότι είναι όλα εξαιρετικά. Δεν είμαι κατά κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων, είμαι αυτός που θα γίνω εφιάλτης τους. Δεν είμαι απλά κατά. Και όχι από προσωπικό καπρίτσιο και όχι από θυμό επειδή έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, αλλά θα γίνω εφιάλτης τους για να μάθουν το ύφος αυτό, την έπαρση και την ημιμάθεια, να μην την χρησιμοποιήσουν σε εισαγωγικά και σε άλλους ασθενείς που και να έχουν την ίδια τύχη. Η υπόθεση αυτή τη χειρίζεται ο κύριος Κούγιας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τις απαντήσεις. Και αυτό που λέω θα γίνω εφιάλτης τους, δεν το λέω εκδικητικά. Ήρθε η ώρα να καταλάβουν ότι έχει πονέσει πολλής κόσμος και φτάνει ως εδώ. Τους έχω όλους καταγεγραμμένους, όχι επειδή είμαι ο Ηρακλής που αρώ. Τα στοιχεία είναι αδιάσυστα και θα πάρουν όλα το δρόμο της δικαιοσύνης. Και εκεί λοιπόν θα τους δω πώς θα δικαιολογηθούν. Τώρα, το τι λέει ο Άδωνης και τι δεν λέει, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάω τον πατέρα μου αυτή τη στιγμή. Έχει επικοινωνήσει μαζί σας? Επικοινώνησαν οι πάντες. Ο Πρωθυπουργός με πήρε τηλέφωνο, ο κύριος Κασελάκης με πήρε τηλέφωνο, οι περισσότεροι βουλευτές με πήραν τηλέφωνο. Προς τιμή τους οι άνθρωποι, ο πρόεδρος της Βουλής με πήρε τηλέφωνο, με πήραν όλοι τηλέφωνο. Υπάρχει και ένα κακούργημα, το οποίο έχει να κάνει με την ανακοίνωση που έβγαλε το Αττικό, που καταγράφει όλα με τη σειρά τα προβλήματα υγείας του πατέρα μου, επειδή ήταν τόσο καλά, έτσι δεν λέγανε ότι ήταν καλά. Μετά όμως παρουσιάσαν 10 προβλήματα τα οποία τα είχε και τα ήξερε και ο αδερφός μου που είναι καρδιολόγος. Αν ακούγαν αυτά που λέει ο αδερφός μου, θα μου πεις γιατί να ακούσουν αυτά που λέει ο αδερφός μου. Γιατί προφανώς αποδείχθηκε ότι ήταν άσχετη. Και όχι να σε κοιτάνε με έπαρση και να σου λένε μια χαρά ο πατέρας σου και μετά από τρεις μέρες να πεθαίνει ο πατέρας σου. Για την ψυχή του πατέρα μου και για την τιμή του πατέρα μου θα το πάω μέχρι τέλους, θα τους κοιτάξω στα μάτια στο δικαστήριο και από εκεί πέρα θα τα πούμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι να πούμε αρχικά συλληπιτήρια στον άνθρωπο. Συλληπιτήρια. Ο πόνος του θανάτου είναι προσωπικός, ο καθένας το βιώνει προσωπικά. Είναι δύσκολη στιγμή να χάνεις τον πατέρα σου σε όποια ηλικία και να είναι. Και όσο βεβαρημένη και αν είναι η υγεία του, που αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν βεβαρημένη η υγεία του ανθρώπου, αλλά δεν πάβει να είναι ο πατέρας του. Και αυτό που άκουσα και κάποιους να λένε χθες, ότι οκ, και να σωνόταν αυτή τη φορά, ήταν βεβαρημένο το ιατρικό του, έτσι, το ιατρικό του ιστορικό, άρα θα πέθαινε λίγους μήνες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Ακόμα και μία μέρα ζωή να μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, είναι ιερό καθήκον όλων των υπολείπων να του τη δώσουμε τη μέρα ζωή αυτή, τη μέρα ζωής αυτή και με καλή ποιότητα. Άρα λοιπόν αυτά δεν είναι δικαιολογίες ότι θα πέθαινε και λίγο αργότερα. Εάν πραγματικά υπάρχουν προβλήματα από τους γιατρούς. Από την άλλη όμως, για να δώσω και την άλλη πλευρά, λέει συνέχεια εδώ ο συμπαθής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλιάνος, που βλέπετε ότι όλοι τον πήραν σε προσωπικό επίπεδο το τηλέφωνο, και ο Μητσοτάκης και ο Κασελάκης και ο πρόεδρος της Βουλής και πολλοί άλλοι βουλευτές, και καλά κάνανε να το συλληπιθούν, ότι εγώ δεν λειτουργώ
πώς το λένε, ρεμπασιστικά και εκδικητικά. Όμως λέει, θα γίνω ο εφιάλτης τους, στους γιατρούς. Λέει, έρχεται η σειρά σας. Και επίσης λέει ότι ό,τι του λέγανε ήταν από έπαρση και τους χαρακτηρίζει και ημιμαθείς. Mm. Δηλαδή χαρακτηρίζει γιατρούς και μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος αγιοχειρουργός είναι από τους καλύτερους αγιοχειρουργούς που διαθέτουμε στην Ελλάδα. Μίλησα με πολύ κόσμο χθες από την ιατρική κοινότητα και είναι μικροί, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Μου λένε λοιπόν ότι είναι ένας εξαιρετικός αγιοχειρουργός και μου λένε μάλιστα ότι είναι και πάρα πολύ καλός και ταπεινός άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν και ψωνισμένοι γιατροί. Υπάρχουν και γιατροί που το φακελάκι το παίρνουν και μόνο στο τηλέφωνο να τους συναντήσεις. Υπάρχουν και γιατροί που νομίζουν ότι είναι οι θεοί επιγείς επειδή σώζουν ανθρώπινες ζωές. Και νομίζουν ότι είναι. Έχω δει τέτοιες περιπτώσεις. Μαθαίνω όμως ότι ο συγκεκριμένος αγιοχειρουργός κάθε άλλο παρά τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι. Μαθαίνω ότι είναι ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος και ένας πολύ καλός γιατρός. Τώρα, αν έκανε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν το ξέρω. Γι' αυτό ακριβώς έχουν βάλει δικηγόρους να μας το πει οι δικηγόροι. Όμως, βλέπω εδώ έναν άνθρωπο που πονάει αφενός, αλλά αφετέρου. Έναν άνθρωπο που δεν ξέρω εγώ, δεν θα πω τη λέξη εκδίκηση γιατί είναι βαριά, αλλά έναν άνθρωπο που θέλει να λάμψει αλήθεια και που είναι πολύ αρνητικά διακείμενος. Θέλω να κάνω μια προσεκτική διατύπωση. Πολύ αρνητικά διακείμενος. Πνέει μένεα εναντίον και του διοικητή και του υποδιοικητή του νοσοκομείου, αλλά και του ιατρικού προσωπικού και του συγκεκριμένου αγιοχειρουργού που χειρίστηκε την υπόθεση. Γιατί λέει μάλιστα εδώ κάτι το οποίο εγώ το ακούω πρώτη φορά. Τους έχω καταγράψει, λέει. Άρα, εδώ φαίνεται. Τώρα, εγώ δεν θα πω αν είναι παράνομο ή όχι. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Όμως, λέει, δεν ξέρω πώς έχει καταγράψει, με το κινητό. Το εξήγησε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτη, επειδή τον άκουσα. Δεν το ξέρω. Είναι μηνύματα και ηχογραφημένα και γραπτά μεταξύ του Καλιάνου, του διοικητή, του υποδιοικητή και του αγιοχειρουργού. Άρα είναι συνομιλίες. Τους παρακαλεί δεν να το βάλουν στη ΜΕΘ και με μηνύματα και με ηχητικά. Και του λένε δεν χρειάζεται. Αυτά ακριβώς που λέει. Τα έχει σε γραπτά μηνύματα και ηχογραφημένα. Αυτό είπε χθες. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, επειδή είπαμε ότι εχθές πήγε στο αεροδρόμιο για να περιμένει τον αδερφό του, τον καρδιολόγο από την Κύπρο. Μίλησε στις κάμερες και ο αδερφός του, ο Χρήστος Καλιάνος, που είναι και γιατρός, άρα έχει και ένα λόγο παραπάνω να έχει έτσι, πώς το λένε, γνώση και άποψη για την υπόθεση αυτή που αφορά βέβαια τον πατέρα του, αλλά μιλάει και ως γιατρός ο άνθρωπος. Για να τον ακούσουμε. Είμαι συντετριμμένος, είμαι απογοητευμένος, είμαι θυμωμένος. Είμαι ταλαιπωρημένος με όλα αυτά. Γιατί χάθηκε ο μπαμπάς άδικα και τον έβλεπα να σβήνει σαν γιατρός και ξέρετε δεν είναι και ωραίο συνέστημα αυτό. Μην μπορώντας να κάνω τίποτα και όντας σε μια κλινική που αρνιότανε ο διευθυντής της, ο προϊστάμενός της, ο καθηγητής της εν λόγω αγιοχειρουργικής κλινικής να βοηθήσει την κατάσταση. Αναδεχτεί τη διάγνωση που του είχα θέσει, ίσως ήταν και εγωιστικό, αναδεχτεί από έναν γιατρό μυαλουδάκι του, υποτελεί του. Ούτε καν σαν γιατρό προς γιατρό δεν με αντιμετώπισε, λέγω κύριος, να με βάλει στο γραφείο του μέσα. Σαν άνθρωπο, με αντιμετώπισε ίσως σαν σκουπίδι του, σαν απομινάρι του, να μου πει για τον μπαμπά σου αυτό και αυτό και αυτό. Όμως δεν ήταν για να πεθάνει σε αυτή την νοσηλεία με τίποτα. Και πέθανε λόγω μιας αναλγησίας, μιας αδιαφορίας, μιας αλαζονίας που ήταν συστηματική και αθρηστική. Δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον, τίποτα. Δεν ήθελα να, με τίποτα να χρησιμοποιήσω την ισχύ του αδερφού μου, που, την υποτιθέμενη εξουσία. Σε κάποια στιγμή κλονίστηκα τόσο πολύ που δεν καταλάβαινα αν εγώ είμαι τρελός ή αν αυτή είναι αδαής ή είναι αμαθής εντελώς ή αν αρνιούνται πια και υπάρχει και δόλος σε όλο αυτό το πράγμα. Έφτασε μέχρι και εκεί το μυαλό μου. Τέλος πάντων, ο μπαμπάς, όταν πια τον είδα να μην μπορούμε να γυρίσουμε, πριν φύγω λίγο για Κύπρο. Μέχρι που σκέφτηκα να φέρω από το ιατρείο μου, από το νοσοκομείο που δούλευα παλιά, μορφήνη πεθυδίνη, να καταλήξει να του κάνω ουσιαστικά τύπο ευθανασίας. Δεν το άντεξα να το κάνω, σας το λέω πραγματικά. Είναι ένας χώρος όπου είναι τόσο βρώμικος, είναι τόσο βρωμερός. Θέλω να μου σχολιάσετε όσα έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, αν τα έχετε παρακολουθήσει. Η ΕΔΕ που τηρήθηκε για τα μάτια του κόσμου, όπως και η διασωλήνωση του πατέρα μου έγινε για τα μάτια του κόσμου. Απλά διασωλήνωθηκε γιατί ήταν ο μπαμπάς του Γιάννη του Καλιάνου. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τι θα το απαντούσατε? Θα το απαντούσα ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Θα το απαντούσα ότι δεν ήταν μπροστά σε όλες αυτές τις σκηνές, ότι δεν είναι γιατρός. Αλήθεια, τι επαγγέλλεται? Ήταν πρώην πολιτής από ό,τι ξέρω. Βιβλίων και φιλόλογος. Αν θέλει να μιλήσουμε για ιατρική, λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε άλλα αντικείμενα. Ούτε για πολιτική μπορούμε, γιατί δεν λέω ψέματα. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε με αυτόν τον κύριο καθόλου. Τελευταία φορά που είχατε επικοινωνήσει με τον πατέρα σας? Ήταν τη Δευτέρα το βράδυ. Όταν είχε βαρύνει αρκετά. Την Τρίτη το πρωί πετούσε για Κύπρο. Ένιωθα μέσα μου ότι είναι η τελευταία φορά που τον βλέπω. Γιατί πίστευα ότι δεν θα κάνει τίποτα ο καθηγητής, όπως και δεν έκανε. Τον φίλησα, του είπα ότι τον αγαπάω, γιατί δεν το έλεγα συχνά. Συλληπιτήρια και σε αυτόν τον άνθρωπο.
Κοιτάξτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα εδώ, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση τα δύο παιδιά, τα δύο αγόρια με τον μπαμπά τους. Και ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης, επειδή πολλές φορές όταν πονάμε και είναι στα κόκκινα η σκέψη μας, η καρδιά μας, το μυαλό μας, λέμε και πράγματα που είτε τα πιστεύουμε και απλώς τα υπερτονίζουμε, είτε μπορεί να μην τα πιστεύουμε και τα λέμε πάρα πολύ έντονα. Διότι τώρα εδώ, ξέρεις, έχω τεράστια δυσκολία, σας το δηλώνω δημόσια, να χειριστώ την υπόθεση αυτή. Γιατί από τη μία βλέπω τον πόνο των τεράστιων δύο ανθρώπων, που μπορεί να έχουν και δίκιο. Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε γιατρός, ούτε τίποτα. Μπορεί να έχουν δίκιο. Μπορεί να τους αντιμετώπισαν με έπαρση. Από την άλλη όμως, επειδή όλοι έχουμε βρεθεί, μίλησα και εχθές εγώ για τη δική μου ιστορία και είπα κάτι βέβαια που διάβασα μετά ηλιθίους στα social να λένε άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Θα απαντήσω και γι' αυτό μετά, δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο. Ωστόσο όμως βλέπουμε εδώ τώρα μία ρητορική πάρα πολύ έντονη. Θέλω να είμαι πολύ γλυκός στους χαρακτηρισμούς μου. Γιατί πονάνε οι άνθρωποι αυτοί. Πάρα πολύ έντονη απέναντι στην ιατρική κοινότητα και στους ανθρώπους που ήταν οι επικεφαλής του νοσοκομείου, που δεν είναι γιατροί, μιλάμε στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο, αλλά και στον Υπουργό Υγείας. Να πω κάτι ότι παγκοσμίως δεν σημαίνει ότι ο Υπουργός Υγείας πρέπει να είναι γιατρός. Πολλές φορές συμβαίνει, πολλές φορές δεν συμβαίνει. Και έχουμε δει και καλούς Υπουργούς Υγείας, οι οποίοι είναι καλοί μάνατζερ και έχουν οργανώσει τα πράγματα χωρίς να είναι γιατροί. Ο Υπουργός Υγείας δεν κάνει εγχειρήσεις. Ο Υπουργός Υγείας, σαν μάνατζερ, οργανώνει το πράγμα, ώστε να σώνονται περισσότερες ζωές και να έχουμε καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι Υπουργός Υγείας. Δεν είναι γιατρός. Αλλιώς θα παίρνουμε τον καλύτερο γιατρό και θα τον κάνουμε Υπουργό Υγείας. Δεν είναι αυτό. Τώρα, επειδή είδα και τους δύο να έχουν το ίδιο μοτίβο, που σημαίνει το βίωσαν και οι δύο το ίδιο, δηλαδή της αμάθειας. Ο ένας μίλησε για αμάθεια και ο άλλος μίλησε για ημιμάθεια. Άρα, θεωρούν τα δύο αδέρφια ότι οι άνθρωποι που χειρίστηκαν την υπόθεση του πατέρα τους ήταν ημιμαθείς. Δεν είχαν γνώσεις. Και αναφέρονται και στους γιατρούς, αλλά και στο διοικητικό προσωπικό. Και το άλλο που λένε είναι η αγένεια. Τους αντιμετώπισαν με αγένεια. Εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν ήμουν εκεί και δεν ξέρω, μπορεί να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, έτσι. Θέλω να πω κάτι, επειδή όλοι το έχουμε βιώσει. Όλοι έχουμε περιμένει έξω από χειρουργείο, με ασθενή μας να είναι μέσα. Και μέσα χειρουργείο, έχω κάνει και εγώ χειρουργία, αλλά ήμουν αρκωμένος, δεν ξέρω τι γινόταν απ' έξω. Λοιπόν, ή έχουμε περιμένει έξω από πόρτα γιατρού να μας πει εξετάσεις. Όλοι το έχουμε βιώσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Όλοι έχουμε αισθανθεί το ίδιο, να ξέρετε. Πείτε μου έναν που να μην αισθάνεται όταν έχεις την αρρώστια σου ή όταν έχεις την αρρώστια του δικού σου ανθρώπου, απαιτείς σε εισαγωγικά, είτε πας σε ιδιωτικό γιατρό που πληρώνεις, ή ασφάλεια πληρώνω και εσύ συνήθως, είτε πας στο δημόσιο νοσοκομείο που υποτίθεται πληρώνεις μέσω των φόρων σου για την υγεία, 5,8 του ΑΕΠ είναι στην υγεία, απαιτείς ο γιατρός εκείνη την ώρα να ασχολείται μόνο με σένα. Όλοι το έχουμε αισθανθεί. Και λέμε, μα καλά, τι κάνει μέσα. Γιατί αργεί. Γιατί δεν μας ενημερώνει. Πείτε μου έναν που να μην έχει αισθανθεί αυτό το συνέστημα. Και είναι το συνέστημα που εκείνη την ώρα σε κατακλείζει. Ελάτε όμως να σκεφτούμε κάτι λογικά. Και δεν απευθύνομαι στους δύο αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τον πόνο τους. Γενικά το λέω. Όταν οι άνθρωποι μας είναι στην εντατική, στο νοσοκομείο κτλ., δεν είναι μόνο δικοί μας. Είναι άλλοι 10, άλλοι 20, άλλοι 30. Άρα ο γιατρός για ποιον θα δείξει ότι ενδιαφέρεται περισσότερο. Πρέπει να το εσωμερίσει. Από την άλλη, το λένε κορυφαίοι χειρουργοί. Έχω και στην οικογένειά μου χειρουργούς. Και μου λένε το εξής. Στην αρχή βάζαμε συναίσθημα. Μας πέθανε ασθενή στο χειρουργείο και κλαίγαμε. Δεν κοιμόμασταν το βράδυ. Πώς είναι να πας να έχει πεθάνει ο ασθενής και νέοι άνθρωποι κτλ. Και να πας μετά να παίζεις με τα παιδιά στο απόγευμα. Ανέστητος είσαι. Λέγαμε. Στην αρχή όχι. Κλαίνε. Υποφέρουν. Μετά, παιδιά, είναι συνήθεια, είναι δουλειά. Καταλαβαίνουν ότι από τα χέρια τους κρέμεται μια ανθρώπινη ζωή, αλλά αν βάζουν συνέστημα σε κάθε ασθενή, χαθήκανε. Δεν θα υπάρχει ευθυκρισία. Και το συνέστημα, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει και μια εκλογήκευση ότι ο πατέρας του Καλιάρου που είναι βουλευτής πρέπει να του έχουμε καλύτερη περίθαλψη. Τον πατέρα του Λιάγκα που είναι δημοσιογράφος και θα μας κράξει αύριο. Όχι. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε συνέστημα, ούτε πρέπει να υπάρχει ιατρική λογική, ανθρωπιά σίγουρα. Και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Τώρα, για να λένε τα δύο αδέρφια ότι υπήρχε και αναλγησία και ασχετοσύνη και έπαρση. Εδώ τι να πω. Ακούσαμε κάτι και βίωσαν. Τη λέξη δόλος με τον κύριο Χρήστο Καλιάνο. Ακούσαμε τη λέξη δόλος που είναι πολύ σοβαρό. Αλλά ξέρεις γιατί μιλάω για υπερβολή. Γιατί όταν λέει ένα παιδί, θα έπαιρνα μορφή να του κάνω ευθανασία,
πιστεύω ότι δεν το εννοεί. Είναι η παρόρμηση του πόνου, Γιώργο. Είναι η παρόρμηση του πόνου. Άρα λοιπόν, όταν έχει την παρόρμηση του πόνου, όσο υπερβολικό είσαι στο να λες θα έκανε ευθανασία στον ίδιο με τον πατέρα, μπορεί, δεν το ξέρω, το εικάζω, να είναι και υπερβολικά όλα αυτά τα άλλα που λέει. Δεν το γνωρίζω όμως. Μπορεί άνθρωποι έτσι να το βίωσαν. Από την άλλη, ακόμα και αν τους οδηγεί ο πόνος, έχουν κάθε δικαίωμα, εφόσον θεωρούν ότι κάτι συνέβη, να κάνουν μία έρευνα για να δουν για ποιο λόγο έφυγε ο πατέρας τους από τη ζωή. Δεν μπορεί να τους αφαιρέσει κανείς αυτό το δικαίωμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα συμβεί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, μια άλλη μεγάλη συζήτηση για το πώς το διαχειρίζονται. Λοιπόν, πάμε στο δικηγόρο του κυρίου Καλιάνου, τον κύριο Αλέξη Κούγια που ανέλαβε την υπόθεση. Κύριε Κούγια, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τα δύο αδέλφια που πονάνε πραγματικά πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ωστόσο, μας έκανε εντύπωση και οι λέξεις που χρησιμοποίησαν μίλησαν για αναλγησία, μίλησαν για σχετοσύνη. Τι σας έχουν πει εσάς πραγματικά, δηλαδή τους φέρθηκαν ανάλγητα οι γιατροί, με έπαρση, όπως λένε, με ενδεχόμενο δόλο. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Για βοηθήστε μας. Μην χρησιμοποιείτε νομικούς όρους που δεν γνωρίζετε. Δεν χρησιμοποιώ νομικούς όρους, τα λεγόμενα των ανθρώπων είπα, δεν μίλησα νομικά εγώ. Ο ενδεχόμενος δόλος είναι νομικός όρος. Λοιπόν, για να δούμε τα πράγματα έτσι σειρά. Σημασία έχει... Κάτσε, Άρια, σε παρακαλώ. Έλα, ελάτε κύριε Κούγια. Το σημαντικό είναι ότι έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος. Αυτό είναι το πρώτο απ' όλα και εκεί όλοι σεμνύνονται. Και έφυγε ένας νέος άνθρωπος. Γιατί στην ηλικία του πλέον ο μέσος όρος ζωής είναι κάτι συνηθισμένο. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε δύο ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα, ούτε να μην αντιλαμβάνονται την έννοια της κάθε λέξεως την οποία λένε. Μιλάμε για έναν καρδιολόγο γιατρό, ο οποίος είναι επιφανής γιατρός, ο ένας αδερφός. Ο άλλος είναι μετεωρολόγος, που σημαίνει μαθηματικός. Έχει επιλεγεί δύο φορές, έχει εκλεγεί βουλευτής. Ένας άνθρωπος συγκροτημένος και βλέπετε ότι και οι δύο βγάζουν ένα πόνο, που σημαίνει ότι βιωματικά έζησαν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι πέραν της αγωγής, πέραν της μορφώσεως, που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ, επειδή λέτε ότι εγώ δεν είμαι εκεί, είσαστε υποχρεωμένος, γιατί δεν έχετε γνωρίσει ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι προκάλεσαν αυτόν τον πόνο σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα συναισθήματα. Άρα λοιπόν, όταν δύο άνθρωποι μορφωμένοι, οικογενειάρχες, οι οποίοι μιλούν για τον άνθρωπο που πρέπει να λατρεύεις. Έτσι, ο πατέρας σου και η μητέρα σου είναι οι άνθρωποι που είναι πάνω από όλους μας. Αυτούς έχουμε πάνω από όλη μας τη ζωή μας. Και μιλούν με αυτόν τον τρόπο για την απώλειά του και συγχρόνως ένας από αυτούς είναι ένας από αυτούς με την υπογραφή του, με την ψήφο του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλάζει τη ζωή μας. Πρέπει εκεί να κάνεις μια στάση. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε, συμπεριφορές. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μιλούν για αναλγησία, μιλούν για ανθρώπους οι οποίοι τους ξεφτέλησαν. Μιλούν για συμπεριφορές που αν δεν είχαν συμβεί, ο πατέρας του θα ζούσε και δεν έχει σημασία, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, αν θα ζούσε μία μέρα, ένα μήνα, ένα χρόνο ή τρία χρόνια, πέντε χρόνια. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή. Σωστό. Εδώ λοιπόν τι λένε, έγινε μία εισαγωγή ενός ανθρώπου ηλικιωμένου με προβλήματα υγείας και τα παιδιά του, η οικογένειά του, ζήτησαν τότε τη στιγμή, γιατί γνώριζαν το ιστορικό, να εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αδιαφόρησαν και ακολούθως οι προτροπές των παιδιών δικαιώθηκαν. Ναι. Γιατί φανταστείτε ότι έγινε ακροτηριασμός, που σημαίνει δηλαδή για να έγινε ακροτηριασμός θα έχουμε συψημία. Είχε γάγκρενα δηλαδή το δάχτυλο. Θα πέθαινε ο άνθρωπος. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Άρα επομένως από τα γεγονότα προκύπτει ότι μάλλον έχουν δίκιο τα δύο αυτά αδέλφια που ουρλιάζουν αυτή τη στιγμή. Και δεν υπολογίζουν και να τα βάζουν. Κύριε Κούγια, η αναλγησία που έγινε, δηλαδή ότι του φέρθηκαν να τελειώσω λίγο. Ναι, ναι. Να τελειώσω λίγο. Για να καταλάβω όλο. Να τελειώσω λίγο. Μιλάγατε 25 λεπτά. Μιλάγατε 25 λεπτά και εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου. Είναι άρα λοιπόν, αφού μου κάνετε την πρόσκληση. Παρακαλώ. Εάν θέλετε να μιλάτε 25 λεπτά. Παρακαλώ. Στην εκπομπή μου θα μιλάω περισσότερο. Τι να κάνω, πριν σα καλέσω. Ελάτε. Νομίζω οι προσκεκλημένοι πρέπει να μιλάνε, όχι αυτό που του καλεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε στο σημείο για να τα πάρουμε τον χρόνο. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση τα γεγονότα φαίνεται ότι δικαιώνουν τους ανθρώπους αυτούς, γιατί οι επιπλοκές που ακολούθησαν δικαίωσαν την προτροπή των δύο αδερφών να εισαχθεί στη μονάδα ειδικής θεραπείας, όπου εκεί θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Έχουμε λοιπόν ένα ακροτηριασμό. Ακολούθως έχουμε περίλθε σε κόμμα ο άνθρωπος αυτός και στο τέλος έφυγε, υπέστη ανακοπή και στο τέλος έφυγε από τη ζωή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά που λέει ο κ. Καλιάνος ότι έχω κρατήσει
τα αυτά που μου λέγανε είναι πολύ σημαντικά. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να σου λέει ο γιατρός, εδώ δεν έχουμε μια, έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα υπέρθει ο θάνατος. Εντελώς διαφορετικό να σου λέει ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται. Σε μία, δύο μέρες, σε τρεις μέρες το πολύ θα φύγει από το νοσοκομείο. Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα και τελικά να χάνεις τον άνθρωπό σου. Όταν λοιπόν όμως μιλάνε και για μια συμπεριφορά ανάργητη, δηλαδή ανάγωγη συμπεριφορά προς δύο μορφωμένους ανθρώπους, αυτό περιγράφει τις προσωπικότητες των ανθρώπων. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι ούτε ψυχίατρος, παρά μόνο ένας δικηγόρος, ο οποίος το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να κάνει καλά τη δουλειά του, έχω ζητήσει να πάρω τον ιατρικό φάκελο. Έχω ήδη ζητήσει τη βοήθεια δύο εκλεκτών ιατροδικαστών, με τους οποίους θα χειριστούμε τα επιστημονικά θέματα. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πραγματικά ελλείψεις, μη σωστή αντιμετώπιση, μη αντιμετώπιση delegi artis, όπως είναι η σωστή νομική έκφραση των ιατρικών προβλημάτων, τότε αυτομάτως, επειδή εχάθη μια ανθρώπινη ζωή, έχει διαπραχθεί το αδείγμα της αυτοκτονίας της χαμηλίας. Λέτε ότι δύο άνθρωποι αυτοί, μια αγωγή, ωραία, ωραία. Εισβάλλουν στο νοσοκομείο και τον γιατρό. Και τον γιατρό. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μορφωμένοι άνθρωποι, προφανώς. Να πω κάτι που μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση. Μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση. Πείτε. Κρατήστε τη λίγο την ερώτηση. Μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη. Δεν είναι άτομο ο κ. Γεωργιάδης, χωρίς να γνωρίζει, χωρίς να έχει μιλήσει με τον κ. Καλιάνο, τον αδερφό του, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβη εκεί, να βγαίνει ως υπεράσπιστης των γιατρών. Εγώ έχω πραγματικά. Δεν θα μίλησε με τη διοίκηση στο νοσοκομείο, κύριε Κούγια. Είναι υπουργός Υγείας. Θα μίλησε με τη διοίκηση στο νοσοκομείο. Τι θα πει ήδη. Η διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του νοσοκομείου, περιμένετε να πει ότι κάναμε λάθος. Δεν θα πρέπει να κάνει έρευνα. Όταν το ίδιο το νοσοκομείο, εν αντιθέσει με τον κύριο Γεωργιάδη, έχει διατάξει ΕΔΕ. Μπορεί να μίλησε και με τον αγιοχειρουργό του συγκεκριμένο, κύριο Γεωργιάδης. Δεν το γνωρίζω, το εικάζω. Ότι μπορεί να μίλησε και με τον αγιοχειρουργό. Κακώς μίλησε. Δεν είναι αρμοδιότητά του αυτή. Δεν είναι ανακριτής ο κύριο Γεωργιάδης. Ούτε είναι υπερασπιστής, ούτε κατηγόρος. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση βλέπετε πόσο αντικειμενικά στέκομαι εγώ. Δεν κατηγορώ ακόμη κανέναν και από θα πάρω το ιατρικό φάκελο. Πώς γίνεται ο κύριο Γεωργιάδης πριν αποφανθούν οι ειδικοί και λέει ότι όλα τα πράγματα γίνανε τέλειο σύμφωνα με τον πρωτοκόλλο. Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν την ερώτησή μου. Λέει ότι τα δύο αδέρφια είναι μορφωμένα παιδιά και είναι μορφωμένο, ένας είναι μαθηματικός, ο άλλος είναι γιατρός. Μορφωμένοι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος που χειρίστηκε την υπόθεση, ο αγιοχειρουργός, μορφωμένος άνθρωπος είναι, γιατρός είναι. Καθηγητής. Δηλαδή και είναι και καθηγητής. Αυτό είναι. Ένα λεπτό, γιατί ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα δικαστήρια καθημερινά είναι γεμάτα από καθηγητές κατηγορουμένους για ιατρικά λάθη. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει τίποτα. Όπως είναι και από δικηγόρους κατηγορουμένους και από πολιτικούς μηχανικούς κατηγορουμένους και από άλλους επιστήμονες κατηγορουμένους. Σημασία δεν έχει το να έχεις ένα πτυχίο. Σημασία έχει αυτή η επιστημοσύνη, αν συνδυάζεται πραγματικά με την γνώση, την απόλυτη που πρέπει να έχεις, ειδικά όταν μιλάμε για εγκυχειρουργική, είναι μια πολύ δύσκολη επεξεργασία. Απ' την άλλη μεριά, όταν θέλεις εσύ να έχεις τον τίτλο του εγκυχειρουργού, του ποινικολόγου, πρέπει να είσαι και επαρκής. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, ούτε το γεγονός ότι είναι μορφωμένα τα άλλα παιδιά είναι κάτι το οποίο θα είναι ένα στοιχείο που θα επιβαρύνει τη θέση του κατηγορουμένου αύριο, αν είναι κατηγορουμένος, ούτε το γεγονός ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Θα σας πω και κάτι πρωτοφανές. Ναι. Σε κάθε δίκη που είναι κατηγορούμενος γιατρός, είτε είναι καθηγητής ή όχι, είναι 10 καθηγητές πανεπιστημίου που έρχονται και τον υπερασπίζονται. Και στο τέλος τα δικαστήρια καταδικάζουν τους γιατρούς. Τα δικαστήρια είναι αυτά που αποφασίζουν τελικώς αν έχει γίνει ένα ιατρικό λάθος. Και αυτό δεν το αποφασίζουν έτσι. Δεν είναι ότι επειδή θα έρθουν διατροδικαστές, τους οποίους θα επιλέξει ο Κούγιας και θα καταδικαστεί ένας άνθρωπος. Σε αυτές τις διαδικασίες ορίζονται πραγματογνώμονες, ένα στους δύο πραγματογνώμονες, για να διαπιστωθεί αν πραγματικά με αντικειμενικό τρόπο, γιατί ο πραγματογνώμονας είναι αυτός που είναι ορισμένος στον πίνακα πραγματογνωμένου του πρωτοδικείου, είναι ανιδιοτελής, είναι ο τρίτος και από αυτόν κυρίως κρίνεται και μια υπόθεση. Βέβαια, αξιολογούνται και οι άλλες επιλογές. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.